Πώς ξεκίνησε η αναζήτηση της λογικής και ποια είναι τα θεμέλια της? Πώς συνδέεται η λογική με τα μαθηματικά και ποιες προσωπικότητες ενεπλάκησαν σε αυτό το πάντρεμα? Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε κυρίως μια ιστορική αναδρομή και θα επικεντρωθούμε στο κυνήγι των θεμελίων της λογικής. Πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να αναφέρω πως τα χρονικά πλαίσια του επεισοδίου είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί πλήρως ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά τουλάχιστον θα δώσει σε κάποιους από εσάς το ερέθισμα για να χαθείτε στον κόσμο της αναζήτησης, όπως έκανα και εγώ. Οι υπόλοιποι που δεν είστε τόσο περίεργοι και σας ζηλεύω γι' αυτό, πάρτε απλώς μια γεύση. Όλοι θα θυμάστε από τα σχολικά σας χρόνια το Πυθαγόριο θεώρημα. Σύμφωνα με αυτό, το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών του. Πώς το ξέρουμε? Ορίστε η απόδειξη. Το ωραίο με τα μαθηματικά είναι ότι εκεί υπάρχει λογική ακρίβεια. Ασχέτως με προσωπικές απόψεις και προκαταλήψεις, τα μαθηματικά κρύβουν μια αντικειμενική αλήθεια και είναι για όλους. Κάποιες προτάσεις που υπάρχουν στα μαθηματικά μπορούμε να τις αποδείξουμε. Αυτά είναι τα θεωρήματα, όπως το Πυθαγόριο θεώρημα που αναφέραμε πιο πριν. Φανταστείτε τα θεωρήματα σαν διάφορες κατασκευές Lego. Τα τουβλάκια που απαρτίζουν αυτή την κατασκευή και δεν μπορούν να αναλυθούν σε απλούστερα ονομάζονται αξιώματα, και το σχεδιάγραμμα για το πώς συνδέονται τα τουβλάκια μεταξύ τους ονομάζεται απόδειξη. Τα αξιώματα είναι προτάσεις τις οποίες τις θεωρούμε αληθείς χωρίς να τις αποδείξουμε. Τις δεχόμαστε δηλαδή αξιωματικά, γιατί όπως λένε και κάποιοι μαθηματικοί, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό όμως δεν άρεσε σε κάποιους μαθηματικούς με έντονες φιλοσοφικές τάσεις, όπως ο Bernard Russell, οι οποίοι θέλανε να δώσουν γερές βάσεις σε αυτό το μαθηματικό οικοδόμημα και μια λογικά συνεπή γλώσσα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποδεικνύουμε τα πάντα όλα όσα θεωρούμε αληθή. Αυτό ακριβώς πρότεινε ο Leibniz κοντά στο 1700, ένας πανεπιστήμων φιλόσοφος και μάλιστα από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του 17ου και 18ου αιώνα. Ήταν από τους πρώτους που συνέβαλαν δυναμικά στην πρόοδο της λογικής μετά τον Αριστοτέλη, ο οποίος εισήγαγε το συλλογισμό και τον Χρήσιπο. Χρειάστηκε να περάσουν 2000 χρόνια περίπου στασιμότητας και σκοταδισμού μέχρι να εμφανιστούν κάποια βήματα προόδου στη λογική. Ο Leibniz πιστώνεται μαζί με τον Νεύτωνα την ανακάλυψη του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Υποστήριξε μεταξύ άλλων πως ο μόνος τρόπος για να διορθώσουμε τους συλλογισμούς μας είναι να γίνουν πιο ξεκάθαροι όπως αυτοί των μαθηματικών, έτσι ώστε να βρίσκουμε το λάθος μας εύκολα. Και όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ ανθρώπων, να μπορούμε απλά να πούμε ας λογαριαστούμε, γνωστό και ως καλκιουλέμος. Δηλαδή να βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα που έχουμε και με μαθηματική ακρίβεια να βρίσκουμε το σφάλμα. Πίστευε ότι αν είχαμε όλα τα μαθηματικά δεδομένα για ένα θέμα, θα μπορούσαμε υπολογίζοντας να βρούμε ποια επιλογή μας συμφέρει και ποια όχι. Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε πρώτα η λογική να γίνει ακριβής επιστήμη. Αυτό που ονειρεύτηκε ο Leibniz το συνέχισε ο George Boole, ένας Άγγλος μαθηματικός, φιλόσοφος και μελετητής της λογικής, ο οποίος έκανε τη λογική σκέψη απλή σαν την άλγεβρα και έγινε ευρύτερα γνωστός με το βιβλίο του Laws of Thought. Ο Boole πρότεινε ότι οι λογικές προτάσεις θα πρέπει να εκφράζονται μέσω των αλγεβρικών εξισώσεων, καθώς ο καλός χειρισμός των συμβόλων στις αλγεβρικές εξισώσεις θα παρέχει μια ασφαλή μέθοδο του επαγωγικού συλλογισμού. Όπως για παράδειγμα, αν έξω βρέχει ή χιονίζει και ξέρουμε ότι βρέχει, τότε σίγουρα βρέχει. Ξέρω, μπορεί να σας φαίνεται αστείο και αυτονόητο, αλλά ένας τέτοιου είδους συλλογισμός βρίσκεται στη βάση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βλέπε λογικές πύλες. Μετά τον Boole, η λογική μπήκε με ένταση στο επίκεντρο της μαθηματικής σκέψης. Υπήρξε μια κρίση στη μαθηματική επιστήμη, καθώς πολλά πράγματα πήγαν στραβά, όπως για παράδειγμα η αμφισβήτηση του πέμπτου αιτήματος του Ευκλήδη. Ο Κάντορ, ένας από τους πιο θαραλέους μαθηματικούς όλων των εποχών, ασχολήθηκε εκτενώς μεταξύ άλλων με κάτι που οι υπόλοιποι μαθηματικοί πριν από αυτόν φοβόντουσαν να αγγίξουν. Το άπειρο. Και βρήκε πάρα πολλές αλήθειες οι οποίες αντιτίθενται στην ανθρώπινη διαίσθηση, πράγμα το οποίο τάραξε τα νερά της μαθηματικής κοινότητας, καθώς ανέδειξε μερικά προβλήματα για τον τρόπο που είχαν θεμελιωθεί τα μαθηματικά. Όπως για παράδειγμα ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος απείρου. Αυτό έκανε τον Φρέγκε να δουλέψει αρκετά χρόνια στο να φέρει τη λογική πιο κοντά στα μαθηματικά, γράφοντας το βιβλίο που προφέρεται Begriffsschrift. Αυτό, και εισάγοντας φράσεις όπως για κάθε και υπάρχει. Όσοι έχετε ασχοληθεί έστω και λίγο με τα μαθηματικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο Κάντορ ήταν εκείνος που έκτισε τη θεωρία των συνόλων, έναν κλάδο της μαθηματικής λογικής που μελετάει τα σύνολα. Τα σύνολα έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες και βόλεψαν πολύ τη μαθηματική κοινότητα, αλλά παράλληλα έκρυβαν αρκετά παράδοξα τα οποία δεν άρεσαν καθόλου και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ένα σύνολο μπορεί να περιέχει άλλα σύνολα ή και τον εαυτό του. Για παράδειγμα, το σύνολο των ιδεών είναι και αυτό μια ιδέα, η οποία ανήκει με τη σειρά της στο σύνολο που προαναφέραμε. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει διάφορα παράδοξα, όπως για παράδειγμα το παράδοξο που επινόησε ο Ράσελ Μπέρτραντ, γνωστό και ως το παράδοξο του Κουρέα. Φανταστείτε ένα χωριό όπου βάσει νόμου κάθε άντρας πρέπει να ξυρίζεται καθημερινά. Ο νόμος λέει ότι όποιος δεν ξυρίζεται μόνος του, θα πρέπει να τον ξυρίζει αναγκαστικά ο Κουρέας. Το παράδοξο εδώ φαίνεται προσπαθώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος ξυρίζει τον Κουρέα. Βάσει νόμου, οφείλει να ξυρίζει αποκλειστικά και μόνο αυτούς που δεν ξυρίζουν τον εαυτό τους. Αλλά και από την άλλη δεν μπορεί να πάει στον Κουρέα γιατί θα ξύριζε τον εαυτό του, που δεν είναι δουλειά του Κουρέα.
Ένα άλλο πιο απλοϊκό παράδειγμα τέτοιου παραδόξου είναι η δήλωση «αυτή τη στιγμή σας λέω ψέματα». Αν είναι αληθής, σημαίνει ότι είναι ψευδής. Αλλά αν είναι ψευδής, σημαίνει ότι είναι αληθής και πάει λέγοντας. Το παράδοξο του Ράσελ τάραξε τα θεμέλια της λογικής και έκανε πολλούς επιστήμονες της εποχής εκείνης να προβληματιστούν, όπως τον Φρέγκε, ο οποίος μάλιστα διάβασε για το παράδοξο του Ράσελ λίγο πριν εκδοθεί ο δεύτερος τόμος του βιβλίου του «Τα θεμέλια της αριθμητικής», το οποίο βασίστηκε στην απλή ιδέα του συνόλου. Και είναι πολύ άσχημο για έναν επιστήμονα να κλονίζονται τα θεμέλια του έργου του, καθώς τα θεμέλια της αριθμητικής ήταν πλέον αθεμελίωτα. Τα θεμέλια της λογικής άρχισαν να καταραίουν, και ο διάσημος πλέον από το παράδοξό του Ράσελ, μαζί με τον φίλο του και μαθηματικό Whitehead, προσπάθησαν να τα ξαναχτίσουν. Το 1903 ξεκίνησαν γράφοντας το βιβλίο Principia Mathematica, όπου και εκδόθηκε 10 χρόνια αργότερα. Προσπάθησαν να βελτιώσουν τη βάση όλου του οικοδομήματος, όπως ήταν τα αξιώματα. Γι' αυτό και χρειάστηκαν 362 σελίδες του βιβλίου για να αποδείξουν ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Κυριολεκτικά, τόσο κοστίζει το να είναι κάποιος τελείως βέβαιος για κάτι το οποίο όλοι μας το θεωρούμε δεδομένο αξιωματικά. Παρά το γεγονός ότι το Principia Mathematica δεν υλοποίησε τα φιλόδοξα σχέδια των συγγραφέων του, τα οποία ήταν η πλήρη τακτοποίηση των μαθηματικών με βάση μιας αξιωματικής θεωρίας, επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη λογική. Ο David Hilbert, ίσως ο μεγαλύτερος μαθηματικός εκείνης της εποχής, θέλησε να κάνουμε τη μαθηματική αλήθεια κάτι το οποίο θα μπορούμε να βρίσκουμε με έναν μηχανικό τρόπο. Διακρίνεται για την αισιοδοξία του σχετικά με την ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί να βρίσκει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που υπάρχουν και είναι γνωστός για τη φράση του «πρέπει να μάθουμε και θα μάθουμε». Η προσπάθειά του να υποστηρίξει αξιωματικά τα μαθηματικά με θεμελιώδεις αρχές, ώστε να επιλύσει θεωρητικές αβεβαιότητες, ήταν όμως καταδικασμένη να καταλήξει σε αποτυχία, καθώς το 1931 ήρθε ο Όλεθρος. Ένας Αυστροαμερικανός νεαρός που ονομαζόταν Kurt Gödel, δημοσίευσε σε ηλικία μόλις 25 ετών ένα θεώρημα που έφερε τα πάνω κάτω στον κόσμο της λογικής και για πολλούς είναι ίσως το σημαντικότερο θεώρημα που ανακαλύφθηκε ποτέ. Το θεώρημα της μη πληρότητας. Το συγκεκριμένο θεώρημα, το οποίο στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο θεωρήματα, κατέδειξε ότι το μεγάλο σχέδιο του Hilbert ήταν αδύνατο να επιτευχθεί έτσι όπως είχε οριστεί. Με πάρα πολύ απλά λόγια, μας λέει ότι ίσως τελικά δεν μπορούμε να μάθουμε τα πάντα. Αποτέλεσε μάλιστα απάντηση στο δεύτερο από τα 23 συνολικά προβλήματα του Hilbert που κατονόμασε στο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών στο Παρίσι το 1900, το οποίο ζητούσε την απόδειξη ότι τα αξιώματα στην αριθμητική είναι συνεπή. Τι σας λέω τώρα. Το πρώτο θεώρημα της μη πληρότητας λέει κατά λέξη ότι οποιαδήποτε αποτελεσματικά παραχθήσα θεωρία που είναι ικανή να εκφράσει τη στοιχειώδη αριθμητική δεν μπορεί να είναι και συνεπής και πλήρης. Συγκεκριμένα για κάθε συνεπή αποτελεσματικά παραχθήσα τυπική θεωρία που αποδεικνύει συγκεκριμένες αλήθειες βασικής αριθμητικής, υπάρχει μια αριθμητική δήλωση η οποία είναι αληθής αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί από τη θεωρία. Okay, μη βαράτε, καταλαβαίνω πως ακόμη και με στοιχειώδες μαθηματικό υπόβαθρο, ο συγκεκριμένος ορισμός ακούγεται σαν κινέζικο ποίημα. Απλώς έπρεπε να τον αναφέρω για τα τυπικά. Θα κάνω όμως μια προσπάθεια να σας εξηγήσω με πολύ απλά λόγια το κεντρικό νόημα. Θυμηθείτε το παράδειγμα με τα Lego στην εισαγωγή. Τα τουβλάκια είναι τα αξιώματα, ενώ οι κατασκευές είναι τα θεωρήματα. Ένα λογικό σύστημα είναι μια υπερκατασκευή με Lego η οποία αποτελείται από ένα σύνολο συγκεκριμένων αξιωμάτων και θεωρήματα τα οποία απορρέουν από τα αξιώματα του συστήματος. Η πληρότητα ενός λογικού συστήματος είναι η ιδιότητα βάσει της οποίας μια ορθά διατυπωμένη πρότασή του μπορεί να αποδειχθεί από τα αξιώματα του συστήματος. Ένα λογικό σύστημα είναι συνεπές αν δεν υπάρχει δήλωση τέτοια ώστε και αυτή και η άρνησή της να μπορούν να αποδειχθούν από τα αξιώματα. Άρα η ασυνέπεια είναι κάτι που δεν θέλουμε, καθώς αποδεικνύουμε δύο αντιφατικά ενδεχόμενα. Όπως για παράδειγμα, οι δηλώσεις δεν υπάρχουν μονόκεροι και ταυτόχρονα υπάρχουν μονόκεροι στο ίδιο λογικό σύστημα. Άρα θέλουμε να έχουμε ένα λογικό σύστημα ικανό να εκφράσει την αριθμητική, το οποίο να είναι πλήρες και συνεπές. Δυστυχώς, σύμφωνα με το πρώτο θεώρημα του Gödel, αυτό δεν είναι δυνατό, καθώς μας λέει πως οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα θα πρέπει να είναι είτε μη πλήρες είτε μη συνεπές. Με άλλα λόγια, πάντα θα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν ποτέ. Οι αποδείξεις δεν επιτρέπουν παρακάμψεις, ούτε καν η απόδειξη ότι κάτι δεν αποδεικνύεται. Το θεώρημα της μη πληρότητας, σε συνδυασμό με την αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg στην κβαντομηχανική, η οποία ήταν πολύ δημοφιλής εκείνη την εποχή, έδειξαν στον άνθρωπο ότι υπάρχουν όρια στις γνώσεις του. Αν και προκάλεσε σοκ και έφερε απεσιοδοξία στον κόσμο των μαθηματικών, παρόλα αυτά οι γνώσεις του βοήθησαν αργότερα με έμεσο τρόπο στην αφετηρία της εποχής των υπολογιστών. Μάλιστα, ακροατής στην ομιλία του Gödel κατά την παρουσίαση του πρώτου θεωρήματος της μη πληρότητας ήταν ένας από τους πιο διάσημους μαθηματικούς της εποχής, ο John von Neumann, ο οποίος αμέσως κατάλαβε τη σημασία του. Ο ίδιος επινόησε μια σειρά από σημαντικές σχεδιαστικές αρχές, μεταξύ των οποίων τις έννοιες του κεντρικού επεξεργαστή και των ξεχωριστών μονάδων μνήμης που αποθηκεύονται τα δεδομένα. Σχεδόν όλοι οι μεταγενέστεροι υπολογιστές βασίζονται στις αρχές αυτές, που είναι γνωστές σήμερα ως αρχιτεκτονική von Neumann. Αν το μυαλό σας άρχισε να σαλεύει με αυτό το ολιγόλεπτο επεισόδιο, οφείλω να σας ενημερώσω ότι αρκετοί μεγάλοι μαθηματικοί που προσπάθησαν να εντρυφήσουν στον κόσμο της λογικής και να εξηγήσουν τα θεμέλια της, αντιμετώπισαν στα γεράματά τους ψυχικές διαταραχές. Τέλος, μερικοί από αυτούς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου της λογικής και δεν αναφέραμε στο επεισόδιο είναι οι ακόλουθοι.